Ανίσκει ότι ισχυρίεστε και ο λόγος του Θεού εν ημί μένει και εν ενικήκατε τον πονηρά. Μη αγαπάτε τον κόσμο, μη δέτε εν το κόσμο. Εάν θες αγαπά τον κόσμο, που καίστην η αγάπη του Πατρός εν αυτό. Ότι παν το εν το κόσμο η επιθυμία της σαρκός και η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου, ουκ έστι εκ του Πατρός, αλλά εκ του κόσμου εστί. Και ο κόσμος παράγεται και η επιθυμία του, οποιον το θέλημα του Θεού μένει στον αιώνα. Ο Άγιος Ευαγγελιστής Λουκάς, του οποίου τη μνήμη πανηγυρίζομαι απόψε, καταγόντανε, όπως μας λέγει ο συναξαριστής, από την Αντιόχεια της Συρίας. Λέγει στο συναξαριστή Λουκάς, ο Μέγας Ευαγγελιστής, είναι από Αντιοχίας της Συρίας της Μεγάλης, ιατρός την τέχνη και άκρος την ζωγραφική επιστάμενος επιστήμη. Ούτως ενθύβες της βιωτίας διάγων και ιατρεύων επί Τραϊανού βασιλέως ενέτυχε το Αγίο Παύλο το Αποστόλο και πιστεύσα στο Χριστό από όσα του την πατρώαν πλάνη. Αυτή είναι μία από τις παραδόσεις που έχουμε, αλλά όπως μας λένε οι άνθρωποι που μελετούν έτσι συστηματικά τους βίους των Αγίων, μας λέγουν ότι το πιο πιθανό είναι ότι ο Άγιος ήταν από την Αντιόχεια της Συρίας ιατρός και επίσης άριστος ζωγράφος, άριστος γνώστης της εβραϊκής και της συριακής και της ελληνικής γλώσσας, και όπως φαίνεται από τα έργα του, είχε αξιόλογη φιλοσοφική και φιλολογική κατάρτιση. Και από ό,τι φαίνεται, επειδή ακριβώς είναι και άριστος χειριστής της ελληνικής γλώσσας, η καταγωγή του, η εθνικότητά του ήταν ελληνική. Στους βίους των Αγίων, ο Μιχαήλ Μαλαξός αναφέρει τα εξής. Καθώς μας πληροφορεί ο Ευσέβιος, ο Ευαγγελιστής, ο Ευαγγελιστής Λουκάς ήταν εξ Αντιοχίας, εθνικότητός του δε εικάζεται μάλλον η ελληνική. Υπήρξε προσφυλής μαθητής και ακόλουθος του Μεγάλου Αποστόλου των Εθνών Παύλου, τον οποίον ακολούθησε κατά το μεγαλύτερο μέρος της δεύτερης και της τρίτης αποστολικής του περιοδίας. Και όταν ο Απόστολος Παύλος ήταν φυλακισμένος στη Ρώμη, γράφει τη Δευτέρα προς Τιμόθεον επιστολή του στον αγαπημένο του επίσης μαθητή τον Τιμόθεο και του λέγει ότι όλοι με έχουν εγκαταλείψει και μόνο κοντά μου είναι ο Λουκάς, ο ιατρός, ο αγαπητός. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το προσέξουμε και να το σχολιάσουμε κατόπιν. Σύμφωνα με την παράδοση, ο Άγιος Λουκάς, μετά το μαρτυρικό θάνατο του Αποστόλου Παύλου, κήρυξε το Ευαγγέλιο στη Δαλματία, στην Ιταλία, στη Γαλλία και κυρίως στην Ελλάδα, με επίκεντρο την πόλη των Θηβών. Ο Μέγας Συναξαριστής αναφέρει και μια άλλη παράδοση, σύμφωνα με την οποία ο Άγιος πριν ακόμα γίνει χριστιανός ζούσε στη Θήβα, εξασκώντας το επάγγελμα του ιατρού, και εκεί γνώρισε τον Απόστολο Παύλο και ασπάστηκε το χριστιανισμό. Αλλά αυτή η παράδοση είναι δύσκολο να
εξακριβωθεί και είναι μάλλον απίθανη. Η μεγάλη προσφορά του Αγίου Λουκά στην Εκκλησία, πέρα από το ιεραποστολικό του έργο, το κήρυγμά του, έγκυται στη συγγραφή του Ιερού Ευαγγελίου, του Καταλουκάν Ευαγγελίου και του βιβλίου των Πράξεων των Αποστόλων. Και τα δύο αυτά βιβλία είναι γραμμένα από τον Άγιο Λουκά, τον Ιατρό. Και μάλιστα ο Άγιος Ευαγγελιστής Λουκάς είναι ο μόνος από τους Ευαγγελιστές που το έργο του, το Ευαγγέλιο του, αρχίζει με τα γεγονότα τα οποία προηγούνται της γεννήσεως του Χριστού, όπως η εμφάνιση του Αρχαγγέλου στον Ζαχαρία, ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, η επίσκεψη της Θεοτόκου στην Ελισάβετ, η γέννηση του Τιμίου Προδρόμου. Επίσης, αναφέρεται με χρονολογική και ιστορική τάξη στα γεγονότα που σχετίζονται με τη ρωμαϊκή κυριαρχία στην Παλαιστίνη. Ήταν επιστήμονας, θα λέγαμε, ιστορικός της εποχής του, μορφωμένος και με την έξωθεν, με τη θύραθεν, όπως λέμε, παιδεία. Και γι' αυτό το έργο του είναι και πολύ συγκροτημένο και θα λέγαμε επιστημονικό και τεκμηριωμένο, αλλά και με πολύ καλλιέπεια. Ο λόγος του είναι πάρα πολύ ωραίος. Στις Πράξεις των Αποστόλων διηγείται τη δράση των Αποστόλων για τη διάδοση του χριστιανισμού. Στους διωγμούς αναφέρεται επίσης τους διωγμούς που υπέστησαν οι χριστιανοί, καθώς και στα γεγονότα αυτά που σχετίζονται με την ζωή των χριστιανών, των πρώτων χριστιανών. Και σύμφωνα με τον Μαλαξό, τόπος συγγραφής του κατά Λουκάν Ευαγγελίου, ο τόπος που το έγραψε ο Άγιος Λουκάς, είναι το σπήλαιο της Ιεράς Μονής του Μεγάλου Σπηλαίου, όπου σώζεται μέχρι σήμερα η κόχη, η Αγία Τράπεζα, όπου ιερουργούσε ο Άγιος. Ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι το έγραψε το Ευαγγέλιο του στην Αλεξάνδρεια. Κάτι που αξίζει να αναφερθεί είναι ότι ο Άγιος Λουκάς πρώτος αυτός σχεδίασε με κερί και με μαστίχα την εικόνα της Αγίας Θεοτόκου με τον Χριστό στην αγκαλιά και μετά ζωγράφισε ακόμα δύο εικόνες και τις μετέφερε στα Ιεροσόλυμα για να τις δείξει στην ίδια την Παναγία και να τη ρωτήσει αν ευαρεστείτες αυτές, αν τις αρέσουν, λέγοντας «Η αρεστών εστίν αυτή εστίν». Η Παναγία μας τις δέχτηκε και είπε «Η χάρις του υπεμού τεχθέντος», του Χριστού δηλαδή, «η χάρις που γεννήθηκε από εμένα, ή ήθε να είναι διε μου, για μέσω εμού, με ταυτόν», με αυτές τις Άγιες εικόνες. Ο Άγιος Λουκάς γράφησε και τις εικόνες των άλλων Αποστόλων και τις εικόνες άλλων Αποστόλων και από τότε αρχίζει η υπέροχη αυτή τέχνη της αγιογραφίας, η οποία διαδόθηκε σε όλη την Οικουμένη. Επομένως, είναι εσφαλμένο αυτό που λένε κάποιοι, ότι οι εικόνες είναι κάτι που μπήκε αργότερα στην Εκκλησία και δεν είναι στην παράδοσή μας και δεν υπήρχε στην πρώτη Εκκλησία, και ακόμα χειρότερα αυτά που λένε ότι είναι είδωλα κλπ. Οι εικόνες είναι από την πρώτη στιγμή, έτσι από τη στιγμή ακόμα που ζούσε και η Παναγία μας, και με την ευλογία της Παναγίας μας άρχισε αυτό το έργο του Ευαγγελιστού Λουκά και με τον εμετέπειτα αγιογράφων. Και επίσης στον Άγιο Λουκά αποδίδεται η εικόνα της Αθηναίας Παναγίας, η εικόνα της Παναγίας στη Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου, η εικόνα της Παναγίας Ουμελά,
Και η εικόνα που βρίσκεται στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου στη Θήβα, η οποία είναι γνωστή ως εικόνα της Μεγάλης Παναγίας ή ως μεγάλη Παναγία. Και ο Άγιος Λουκάς ονομάζεται και Ευαγγελιστής της Παναγίας, γιατί περισσότερο από τους άλλους Ευαγγελιστές περιγράφει λεπτομέρειες και παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για την υπεραγία Θεοτόκο στην αρχή του Ευαγγελίου του. Συγκεκριμένα περιγράφει τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, την επίσκεψη της Παναγίας μας στην Ελισάβετ, τη μητέρα του Τιμίου Προδρόμου, άλλα περιστατικά από την παιδική ηλικία του Κυρίου και της μητρός του, τα οποία γνωρίζουμε μόνο από το Ευαγγέλιο του Λουκά. Για το τέλος του Ευαγγελιστού Λουκά υπάρχουν επίσης δύο παραδόσεις, ο Υπόλυτος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος και άλλοι υποστηρίζουν ότι ο Άγιος πέθανε με μαρτυρικό τέλος, και μάλιστα ο Άγιος Νικηφόρος Κάλιστος αναφέρει ότι οι Ρωμαίοι κρέμασαν τον Άγιο από τα κλαδιά μιας ελιάς. Σύμφωνα όμως με το Μεγάλο Συναξαριστή, ο Άγιος εκοιμήθη ειρηνικά στη Θήβα, όπου και ετάφη γύρω στο 80 μετά Χριστόν, εκεί που βρίσκεται σήμερα ο περικαλής ναός του. Στον τάφο του, ο Θεός θέλοντας να δοξάσει τον υπηρέτη του, παρεχώρησε να αναβλύζει μύρο, κολύριο, σύμβολο της επιστήμης του, και να παρέχει ιάσεις στους προσεργομένους με πίστη. Ο τάφος του έγινε γι' αυτό το λόγο διάσημο σε ολόκληρο τον τότε κόσμο. Η μαρμάρινη λάρνακα που περιείχε το σεπτό σώμα του σώζεται μέχρι και σήμερα και έχει τη δύναμη να ιατρεύει κάθε ασθένεια, ιδίως τις νόσους των οφθαλμών, σε όσους προσκυνούν με πίστη. Όταν έγινε η ανακομιδή του Ιερού Λειψάνου του Αγίου, αναπέθησαν εκεί το Ιερό Λείψανο, όπου και παρέμεινε μέχρι το 357 μετά Χριστόν. Ιστορικές περιπέτειες, επιδρομές και σεισμοί κατέστρεψαν κατά καιρούς τον ναό του Αγίου Λουκά, που φιλοξενούσε τη Ρωμαϊκή Λάρνακα, κάτω από την οποία βρισκόταν ο αρχικός τάφος του Ευαγγελιστού. Με τις αλλεπάλληλες επισκευές σεισμικρήθηκαν οι διαστάσεις του ναού και η Λάρνακα που βρισκόταν στον κυρίως ναό βρίσκεται σήμερα στο ιερό, με τη μία πλευρά της σχεδόν εντυχισμένη στον ανατολικό του τοίχο. Το 357 μετά Χριστόν ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος, ο γιος του Μεγάλου Κωνσταντίνου, έδωσε εντολή στον Άγιο Αρτέμιο, τον Μεγάλο Δούκα της Αιγύπτου και μετέπειτα μάρτυρα, να μεταφέρει το λείψανο του Αγίου Λουκά και να τον αποθέσει στον Ναό των Αγίων Αποστόλων κάτω από την Αγία Τράπεζα, μαζί με τα λείψανα των Αποστόλων Ανδρέα και Τιμοθέου. Ο Άγιος Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς ήταν και αναδείχθηκε και είναι και σήμερα και θα είναι για πάντα φως για όλους τους χριστιανούς, άξιος εργάτης του Χριστού και με τα συγγράμματά του, μάλιστα με το Ιερό Ευαγγέλιο του, όπως είπαμε, και τις πράξεις των Αποστόλων, αλλά και με το Λόγο του, αποτελεί ένα φως και φωτεινό παράδειγμα για όλους μας. Εκείνο που θα σχολιάσουμε λίγο ολοκληρώνοντας τη σημερινή μας ομιλία είναι αυτή του η παραμονή κοντά στον, θα λέγαμε, γέροντά του, στον πνευματικό του πατέρα, στον Απόστολο Παύλο, μέχρι τέλους, χωρίς να τον εγκαταλείψει ποτέ. Είχε καταλάβει τι σημαίνει πνευματικός οδηγός, πνευματικός πατέρας. Είχε καλλιεργήσει αυτή την σχέση η οποία πρέπει να υπάρχει μεταξύ πνευματικού παιδιού και πνευματικού πατρός. Όπως λέει και ο Άγιος Πορφύριος, είναι μία σχέση όπου πραγματώνεται αυτός ο λόγος του Κυρίου, ή ναός συνέν. Οι χριστιανοί όλοι πρέπει να γίνουμε ένα πνεύμα. Ότι
έχει ο ένας ως θέλημα, πρέπει να το έχει και ο άλλος. Και όλοι πρέπει να έχουμε το ένα θέλημα, το θέλημα του Χριστού, το ένα πνεύμα, το πνεύμα του Άγιου. Όταν υπάρχει η εν Χριστώ αγάπη μεταξύ μας, τότε επιτυχάνεται αυτό το ένα πνεύμα. Τότε γινόμαστε ένα και αυτό είναι που θέλει ο Χριστός. Αυτό κατεξοχήν πρέπει να υπάρχει μεταξύ του πνευματικού οδηγού, του πνευματικού πατέρα και του πνευματικού παιδιού. Χωρίς αυτή τη σχέση, χωρίς αυτή την ένωση, δεν μπορεί να υπάρξει σωστή πνευματική καθοδήγηση και σωτηρία του υποτακτικού, του πνευματικού παιδιού. Θα πρέπει οπωσδήποτε όλοι μας να έχουμε έναν πνευματικό πατέρα και εφόσον βλέπουμε ότι ωφελούμαστε από Αυτόν και είναι πράγματι άνθρωπος του Θεού, να προσκοληθούμε σε Αυτόν και δια των οδηγιών Του και των προσευχών Του να βρούμε τη σωτηρία. Όπως λέμε συνεχώς στην Εκκλησία, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών. Αυτό εννοούμε, διευχών των πνευματικού μας Πατρός, των πνευματικών μας Πατέρων. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ μας. Όπως έτσι λέμε, έτσι πρέπει και να πράττουμε. Γιατί όπως είπε ο Κύριος, τυφλός, εάν οδηγεί ένα άλλο τυφλό, και οι δυο θα πέσουν σε βαθύ λάκκο. Αν δεν έχουμε πνευματικό οδηγό, είμαστε τυφλοί πνευματικά. Και οπωσδήποτε η αλληλοσυμβουλευτική που υπάρχει πολλές φορές, δηλαδή ρωτάμε τον ένα και τον άλλον και δεν έχουμε πνευματική καθοδήγηση, αυτή δεν βοηθεί. Γιατί ένας τυφλός ρωτάει άλλο τυφλό ή προσπαθεί να βοηθήσει έναν άλλο τυφλό και οι δυο θα πέσουν σε αποτυχία, στο λάκκο το βαθύ, όπως λέει ο Κύριος. Όποιος έχει πνευματικό οδηγό και υπακούει σε Αυτόν, υπακούει στον Χριστό. Και όποιος παρακούει σε Αυτόν, παρακούει στον Χριστό. Όπως είπε πάλι ο Κύριος, ο ακούων ημών των Αποστόλων, εμού ακούει, ακούει εμένα. Και ο αθετών ημάς, εμέ αθετεί. Και αυτός που παρακούει σε εσάς, παρακούει σε μένα. Γιατί αυτό το λειτουργήμα της πνευματικής πατρότητας δόθηκε από τον Χριστό στους Αγίους Αποστόλους και αυτοί το μετέδισαν στους διαδόχους τους δια της χειροτονίας. Ο πνευματικός πατέρας είναι εις τύπων και τόπων του Χριστού. Και όποιος παρακούει σε Αυτόν, ουσιαστικά παρακούει στον Χριστό. Γι' αυτό και λέει ο Απόστολος, πείθεστε της ηγουμένης ημών και υπήκετε αυτή γαρα γρυπνούσιν υπέρ των ψυχών ημών ως λόγων αποδώσοντες. Ή να με τα χαράς του το ποιώσει και μη στενάζοντες. Άλυση τελές γάρι μην τούτο. Να υπακούετε δηλαδή και να υποτάσσεστε με προθυμία, χωρίς δισταγμούς και δυσφορία στους πνευματικούς προϊσταμένους σας. Γιατί αυτοί αγρυπνούν για τη σωτηρία των ψυχών σας, επειδή θα δώσουν λόγο για εσάς τον Χριστό. Θα δώσουν λόγο, εφόσον βέβαια και εσείς ακολουθείτε τις οδηγίες τους. Αλλιώς θα δώσει λόγο ο καθένας για τον εαυτό του, εφόσον δεν θέλει να υπακούσει τον πνευματικό του οδηγό. Υπακούεται λοιπόν, λέει ο Απόστολος στην προς Εβραίους επιστολή του, υπακούεται στους πνευματικούς σας πατέρες με προθυμία, ώστε να εκτελούν το έργο αυτό της πνευματικής καθοδηγήσεώς σας με χαρά και όχι με στεναγμούς. Γιατί το να στενάζουν από την ειδική σας ανυπακοή είναι επιζήμιο σε εσάς τους ίδιους. Θα φέρει επάνω σας την οργή του Θεού. Ο πνευματικός οδηγός θα πρέπει φυσικά να επιλέγεται από τον πιστό, από τον κάθε πιστό. Αλλά θα πρέπει ο πιστός να έχει αυτή την καλή προαίρεση και την καλή διάθεση να βρει άνθρωπο πραγματικά του Θεού, άνθρωπο που θα τον θεραπεύσει από τα πάθη του και όχι άνθρωπο ο οποίος θα ανέχεται τα πάθη του. Όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, να μην ζητάς πνευματικό δάσκαλο, πνευματικό οδηγό, εξομολόγο που να ανέχεται τα πάθη σου. Θα λέγαμε έναν άνθρωπο ο οποίος χαϊδεύει τον παλαιό άνθρωπο που έχεις μέσα σου. Γιατί, λέει ο Μέγας Βασίλειος, οδηγείσαι από αυτόν σε πνευματικό λάκκο, στην αιώνια κόλαση. Εάν βρεις άνθρωπο να συγκαταβαίνει και να
χαϊδεύει και να ανέχεται τα πάθη σου. Έχουν μεγάλη δύναμη οι προσευχές του πνευματικού, λέει ο Άγιος Σιλωανός Οθωνίτης. Εγώ έπαθα πολλά εξαιτίας της υπερηφάνειάς μου από τους δαίμονες, αλλά ο Κύριος με ταπείνωσε και με ελέησε με τις προσευχές του πνευματικού και τώρα ο Κύριος μου φανέρωσε ότι σε αυτούς αναπαύεται το Άγιο Πνεύμα και γι' αυτό έχω βαθύ σεβασμό για τους πνευματικούς. Ας ακούσουμε αυτό το σπουδαίο που λέει ο Άγιος Σιλωανός. Ο πνευματικός με τις προσευχές του, με το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως, μας λυτρώνει από τα πάθη, μας βοηθάει στους πειρασμούς και χωρίς αυτόν δεν μπορούμε να σωθούμε. Σήμερα, έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος, το πιο απαραίτητο είναι να βρουν οι άνθρωποι ένα πνευματικό, να εξομολογούνται, να το έχουν εμπιστοσύνη και να το συμβουλεύονται. Όπως ο Άγιος Λουκάς παρέμενε μέχρι τέλους κοντά στον πνευματικό του οδηγό, τον Απόστολο Παύλο, και στη φυλακή του συμπαραστεκόταν μόνος αυτός. Αν έχουν πνευματικό οι άνθρωποι, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, και βάλουν ένα πρόγραμμα με προσευχή και λίγη μελέτη, εκκλησιάζονται, κοινωνούν, τότε δεν έχουν τίποτε να φοβηθούν σε αυτή τη ζωή, ούτε από τους εχθρούς, τους αοράτους, τους δαίμονες, ούτε και από οποιαδήποτε δύσκολη κατάσταση, εξωτερική, κοινωνική κλπ. Όποιος δεν έχει πνευματικό για να το συμβουλεύεται στην πνευματική του πορεία, έλεγε πάλι ο Άγιος Παΐσιος, μπερδεύεται, κουράζεται, καθυστερεί και δύσκολα θα φτάσει στον προορισμό του, που είναι η Βασιλεία του Θεού, όπως λέμε απλά ο Παράδεισος. Αν δίνει μόνος του λύση στα προβλήματά του, όπως λένε οι υπερήφανοι και αλαζόνες κοσμικοί άνθρωποι, τι πας στο πνευματικό μυαλό δεν έχεις να σκεφτείς εσύ και να κουμαντάρεις τη ζωή σου. Ο ταπεινός άνθρωπος όμως επιλέγει άνθρωπο σοφό πνευματικά και τον υπακούει. Αν δίνεις μόνος λύση στα προβλήματά σου, αν είσαι δηλαδή αυτονομημένος, εγωιστής, υπερήφανος, όσο σοφός και αν είσαι, κινείσαι από αυτοπεποίθηση και υπερηφάνεια και έτσι μένεις σκοτισμένος. Όποιος ταπεινώνεται, λέει ο Άγιος Παΐσιος, αντίθετα, και πηγαίνει με εμπιστοσύνη και αυταπάρνηση στο πνευματικό, αυτός και βοηθιέται. Όποιος όμως δίνει μόνος του λύση τα προβλήματα, όσο σοφός και αν είναι, μένει σκοτισμένος, γιατί κινείται με αυτοπεποίθηση και υπερηφάνεια. Αν κανείς δεν έχει πνευματικό οδηγό, μπορεί να δίνει δικές του ερμηνείες σε αυτά που διαβάζει και να πλανηθεί. Έτσι παθαίνουν οι καημένοι αιρετικοί προτεστάντες, που δεν ανέχονται πνευματικό οδηγό και μεσίτη όπως λένε, και νομίζουν ότι πηγαίνουν κατευθείαν στο Θεό και όμως πλανώνται ικτρά και γι' αυτό έχουν φτιάξει χιλιάδες ψευτοεκκλησίες και σε κάθε μία από αυτές τις ψευτοεκκλησίες δίνεται και μια ερμηνεία του μυαλού της Αγίας Γραφής. Ο καθένας δηλαδή την ερμηνεύει από το μυαλό του όπως θέλει. Βλέπεις, λέει ο Άγιος Παΐσιος, όταν κάποιος πάει κάπου με το αυτοκίνητό του και δεν γνωρίζει καλά το δρόμο, μπορεί να συμβουλεύεται το χάρτη, αλλά σταματάει κιόλας και ρωτάει, για να μην πάρει λάθος δρόμο. Το ίδιο πρέπει να γίνεται και στην πνευματική ζωή. Είναι απαραίτητο ο πιστός να έχει πνευματικό που θα τον καθοδηγεί με τις συμβουλές του και θα τον βοηθάει με το μυστήριο της εξομολογήσεως. Έτσι μόνο μπορεί να ζήσει ορθόδοξη πνευματική ζωή και να είναι σίγουρος ότι βρίσκεται στο σωστό δρόμο. Δεν πρέπει όμως να βάζουμε κακό λογισμό για τον πνευματικό μας, γιατί τότε βέβαια ανοίγουμε πόρτα στον διάβολο. Ο υποτακτικός που δέχεται πονηρό λογισμό για τον γέροντά του, λέει ο Άγιος Παΐσιος, και αφαιρείται η εμπιστοσύνη του, σοριάζεται πια μόνος του. Μόνος του γκρεμίζει τον εαυτό του δηλαδή, όπως γκρεμίζεται και ο τρούλος στην εκκλησία,
όταν αφαιρεθεί το κεντρικό τούβλο. Άλλο είναι να πει ταπεινά σαν λογισμό στον πνευματικό του κάποιος τι νομίζει ότι θα το βοηθήσει, αυτό επιβάλλεται, και άλλο είναι να επιμένει ότι ο λογισμός του αυτός είναι σωστός. Τότε είναι που δεν κάνει ο άνθρωπος προκοπή. Είναι σαν να πηγαίνει στο γιατρό και να του λέει αυτό το φάρμακο να μου δώσεις. Ο άρρωστος οφείλει να κάνει υπακοή στο γιατρό. Δεν θα του υποδείξει τι είδους φάρμακα θα του δώσει. Δεν είναι εδώ θέμα ορέξεως, όπως με τα φαγητά και τα γλυκά, για να πει κανείς θέλω μπακλαβά ή θέλω κατά ύφη. Ανάλογα με την πάθηση, ο γιατρός δίνει και το φάρμακο. Αν συγκατοικήσεις, λέει και ο Άγιος Θεόδωρος Εδέσης, με πνευματικό πατέρα και βρεις ωφέλεια από αυτόν, κανείς να μην σε χωρίζει από την αγάπη του και τη συμβίωση. Μην το κρίνεις για κανένα πράγμα, μην του κακολογήσεις, αν σε ελέγχει ή σε χτυπά, μην δώσεις προσοχή αν τον κατηγορεί κάποιος, μην συμφωνήσεις με εκείνο που τον υβρίζει, για να μην οργιστεί ο Κύριος εναντίον σου και σε διαγράψει από το βιβλίο της ζωής. Μόνο για δύο λόγους φεύγει κανείς από την υπακοή του πνευματικού του πατρός, όπως μας λένε οι Άγιοι Πατέρες, και χωρίς ευλογία, όταν πρώτον ο πνευματικός ομοιγέννητο, αλλά συμβαίνει μερικές φορές, πέσει σε αίρεση ή πέσει σε αμαρτία σαρκική και με τη στενή έννοια του όρου έτσι προκαλεί και γίνεται πλέον, θα λέγαμε, ακατάλληλος για καθοδήγηση και δεν δίνει πλέον σωστές συμβουλές γιατί είναι σκοτισμένος. Για άλλες αδυναμίες του πνευματικού πρέπει να κάνεις υπομονή, γιατί κανένας δεν είναι τέλειος. Γι' αυτό λέει και ο Άγιος πάλι Θεόδωρος, να μην είσαι δικαστής των έργων του πνευματικού σου πατρός, αλλά εκπληρωτής των εντολών του. Γιατί οι δαίμονες έχουν συνήθεια να σου επιδεικνύουν τις ελλείψεις του, για να σε κάνουν να παρακούσεις τις εντολές του και ή να σε αποτραβήξουν από το γυμναστήριο το πνευματικό ως άνανδρο και δειλό στρατιώτη, ή μόνο με τους λογισμούς της απιστίας να σε παραλύσουν και να σε αποχαυνώσουν από κάθε ιδέα αρετής. Σε τίποτε δεν ωφελούμαστε, λέει και ο μέγας καθηγητής της πνευματικής ζωής, ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, σε τίποτε, λέει, δεν ωφελούμαστε από την υπακοή που κάνουμε στον πνευματικό μας πατέρα, εάν τον εξετάζουμε και τον κρίνουμε. Αυτός που άλλοτε υπακούει και άλλοτε παρακούει στον πνευματικό του πατέρα, ομοιάζει με άνθρωπο που βάζει στα μάτια του άλλοτε κολύριο, το οποίο θεραπεύει, και άλλοτε ασβέστη που καταστρέφει τα μάτια. Εκείνοι που στηρίχθηκαν στις δικές τους δυνάμεις, στον πνευματικό τους αγώνα, και νόμισαν πως δεν έχουν ανάγκη από κανένα πνευματικό οδηγό, οπωσδήποτε απατήθηκαν. Δείχνε νοερός, λέει πάλι ο Άγιος Ιωάννης, ενώπιον του Θεού, την ειλικρινή πίστη και αγάπη που τρέφεις προς τον πνευματικό σου πατέρα, και ο Θεός με μυστικό τρόπο θα τον πληροφορήσει, ώστε και εκείνος να τρέφει απέναντί σου ανάλογη εύνοια και οικειότητα. Έτσι όλοι θέλουμε να έχουμε την εύνοια και την αγάπη του πνευματικού μας πατέρα. Λοιπόν, να τη δείχνεις και εσύ νοερός, λέει ο Άγιος Ιωάννης, και να έχεις ειλικρινή πίστη και αγάπη στον πνευματικό σου πατέρα και ο Θεός θα τον πληροφορήσει και εκείνος να σου φέρεται αναλόγως. Ας ακούσουμε όλα αυτά που μας λένε οι Άγιοι Πατέρες. Ας προσκοληθούμε με εμπιστοσύνη στον πνευματικό μας οδηγό. Ας μην αντιλέγουμε, ας μην τον κουράζουμε, ας μην γινόμαστε ανυπάκουοι. Με αυτόν που αντιλέγει στον πνευματικό του πατέρα, λέει ο Άγιος Σημεών, ο νέος του λόγος, χαίρονται οι δαίμονες. Εκείνον που ταπεινώνεται μέχρι θανάτου, όπως ο Άγιος Λουκάς, που ακολουθούσε μέχρι και στη φυλακή τον πνευματικό του πατέρα, εκείνον τον θαυμάζουν οι άγγελοι, γιατί αυτός εργάζεται θεϊκό έργο, καθώς εξομοιώνεται με τον Υιό του Θεού, που έκανε υπακοή στον πατέρα του μέχρι θανάτου και μάλιστα σταυρικού. Με όλη τη δύναμη της ψυχής σου, λέει και ο Άγιος Εφραίμος Ήρος, τίμα τον πνευματικό σου πατέρα και μη παραβείς τα παραγγέλματα εκείνου που σε γέννησε Κυρίο. Διότι με αυτόν τον τρόπο οι πονηροί δαίμονες
Μόνο με αυτόν τον τρόπο δεν θα νικήσουν. Ποιος λοιπόν είναι τόσο λαζονικός και υπερήφανος, ώστε να ακολουθεί τη δική του γνώμη και το δικό του θέλημα στην πνευματική ζωή, έπειτα από όλα αυτά που είπαμε? Και αυτό ρωτάει και ο Άγιος Κασιανός ο Ρωμαίος. Γιατί ο Κύριος σε κανένα δεν φανερώνει το δρόμο της τελειότητος, εκτός αν κάποιος οδηγηθεί σε αυτόν από πνευματικούς πατέρες, όπως μας προστάζει και με τα λόγια του προφήτη. Ρώτησε τον πατέρα σου και θα σου εξηγήσει, τους γεροντότερους και θα σου πούν. Δηλαδή η υπακοή στο πνευματικό μας και η προσκόλληση εν Χριστός αυτόν είναι ο δρόμος για να μας αποκαλυφθεί η γνώση του Θεού και η γνώση της σωτηρίας από τον Θεό. Γιατί ο Θεός θέλει έτσι να λειτουργούμε, να πηγαίνουμε σε αυτόν μέσω ενός πνευματικού πατέρα και με τις ευχές αυτού να προχωρούμε στην πνευματική ζωή και να σωθούμε. Με τις ευχές και τις πρεσβείες του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά, που τη μνήμη του τιμούμε σήμερα, ας αξιωθούμε κι εμείς να έχουμε αυτή την αγάπη και την προσκόλληση την Χριστό, όσο είναι δυνατόν, μιμούμενη τον Άγιο Λουκά, να την έχουμε στο πνευματικό μας οδηγό, έτσι ώστε να αξιωθούμε και της Βασιλείας του Θεού. Τες αυτού Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.